θα πάνε τα παιδιά να γυμναστούν ή όχι, θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες στον εξωτερικό χώρο. Ένα Σπύρο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στο ΑΚΑ και θέλω να σας δείξω την εικόνα πρώτα πριν δώσω αμέσως το ρεπορτάζ. Είμαστε σε ένα βοηθητικό γήπεδο του ΟΑΚΑ, εδώ με την βοήθεια του Νίκου του Παναγόπουλου, του καλού συναδέλφου, θα δείτε, όπου είναι ουσιαστικά η λειτουργία της πρότυπης Ακαδημίας Στίβου. Εδώ ο κ. Μιχάλης Θωμαράς είναι ένας εκ των προπονητών, αλλά και άλλων ακαδημιών οι οποίοι κάνουν Στίβο σε αυτό το χώρο. Βλέπετε ότι αυτός ο χώρος είναι περίπου 11 στρέμματα και με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα τουλάχιστον 175 θα είναι οι αθλητές. Αν τώρα ανεβαίνει ο βαθμός, το επίπεδο που συζητάμε, δηλαδή είμαστε στο αυξημένο επίπεδο, σημαίνει ότι αυξημένο επίπεδο επικινδυνότητας, σημαίνει ότι εδώ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 75, ίσως και λιγότεροι. Ουσιαστικά δηλαδή ο κάθε ένας αθλητής, αν είναι 75, θα έχει περίπου 150 τετραγωνικά μέτρα δικά του. Περίπου δηλαδή ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα, να το δώσω έτσι για να κινείται. Τι γίνεται, από αύριο ουσιαστικά αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά το ερασιτεχνικό, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και τι αλλάζει, κύριε Τωμαρά, αυτό θέλουμε να μας για πείτε, να γιατί μας τα πει ο κύριος Τωμαρά, εδώ Σπύρο. Είναι το μεγάλο θέμα, ναι. Βέβαια. Ναι. Καλημέρα σας, καταρχάς και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Σε όλους τους προπονητές, αθλητές. Τι προβλέπετε, κύριε Τωμαρά, κλείνετε? Κοίταξε να δείτε, δεν είναι τι προβλέπω εγώ. Όχι, τι προβλέπετε με αλφαγιώτα, τι σας έχουν πει? Α, ναι, αυτό που προβλέπετε, καταρχάς, να πω καταρχάς ότι οι πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν στην αρχή από τον Πρωθυπουργό μας την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, με το διάγγελμα, ήταν ότι κλείνουν τα γυμναστήρια. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζαμε ότι οι κλειστές εγκαταστάσεις, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με κλειστή εγκατάσταση, κλείνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα... όσοι είμαστε σε ανοιχτές εγκαταστάσεις, θεωρούσαμε ότι μπορούμε να γυμναστούμε και παράλληλα να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ναι. Όμως το βράδυ ο κύριος Καρδαλιάς είπε το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Βασικά, όχι το ακριβώς αντίθετο, συνέχισε, ακριβώς εξειδίκευσε, συνέχισε τέλος πάντων την απαγόρευση η οποία θα γίνεται και στις ανοιχτές εγκαταστάσεις. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε σωστή ενημέρωση. Έτσι, μέσα στο επιτελείο αυτό, λανθασμένα είπε. Κύριε Τωμαρά, ένας, θα λειτουργείτε υπό προϋποθέσεις? Τι έχετε καταλάβει, τι σας έχουν πει? Αυτό σας εξηγώ. Ότι κλείνουν και οι ανοιχτές εγκαταστάσεις. Κλείνετε και εσείς λοιπόν, αυτό μας λέτε. Κλείνουν και οι ανοιχτές εγκαταστάσεις. Ναι. Που, να σας πω κάτι, πριν μία εβδομάδα δόθηκε το μέτρο, το οποίο σαφώς είναι από τα πιο σωστά μέτρα ενδεχομένως, να φοράμε όλη μάσκα σε εξωτερικό χώρο. Αυτό λοιπόν, ουσιαστικά εμείς οι προπονητές το τηρήσαμε, μπήκαμε στα γήπεδα με τις μάσκες, κάναμε τις προπονήσεις μας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Με μάσκες, τώρα, με μάσκες κάνατε προπόνηση, όχι? Βεβαίως, βεβαίως. Τηρούσαμε όλο το μέτρο. Στίβο με μάσκα, δηλαδή τρέχει στο στίβο με μάσκα? Όχι, όχι. Οι προπονητές. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Τα παιδιά, οι ενήλικες ήταν σαφώς χωρίς μάσκα. Τώρα... Αυτό που άλλαξε από αύριο, για να το πούμε να καταλάβουν ο κόσμος, οι τηλεθεατές, είναι ότι δεν θα υπάρχει προπονητής μέσα στο χώρο του στίβου. Θα μπορεί κάποιος να κάνει, αν είναι γραμμένος σε ένα τεχνικό αθλητικό σωματείο, την εκγύμνασή του, αλλά μόνος του, ατομικά, χωρίς προπονητή. Αυτό δεν είναι? Ακριβώς αυτό, ουσιαστικά εμείς γινόμαστε πια επικίνδυνοι προπονητές, φορώντας τη μάσκα. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το θέμα μας, ότι μέσα σε μια εβδομάδα γινόμαστε επικίνδυνοι και εδώ πέρα. Κύριε Τωμαρά, έχετε μαθητές? Σπύρο, με συγχωρείς λίγο, γιατί δεν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε, έχει μαθητές ο άνθρωπος, έχετε μαθητές, παιδιά, ποδοσφαιριστές, αθλητές του στίβου? Έχουμε παιδιά που κάνουν στίβο. Παιδιά τα οποία κάνουν επίσης εκγύμναση για ομαδικά αθλήματα. Τους έχετε πει να μην έρθουν λοιπόν από αύριο? Τους έχετε ενημερώσει να μην έρθουν? Σήμερα, θα σας πω, σήμερα περιμένουμε τις διευκρινιστικές οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μάλιστα. Για να ξέρουμε αύριο πώς θα ενημερώσουμε το δικό μας τον κόσμο. Ωραία. Διότι καταλαβαίνετε, αν θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες ή αν οδηγία, δεν θα λειτουργήσουν. Αλλάζουν τα πράγματα. Μάλιστα. Ένα αναμονή και οι ακαδημίες λοιπόν δεν μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνουν. Για να δούμε τις διευκρινήσεις, αν θα σας βοηθήσουν, κύριε Τωμαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.